Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη δικτατορία πραγματοποίησε η τοπική επιτροπή Καβάλα του Κουκουέ το απόγευμα της 5ης στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Ο μιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Νίκος Φακυρίδης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ. Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στις 10 του Ιούνιου. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει και Λαϊκό Γλέντι. Ετοιμάζουμε άλλες πολιτιστικές δράσεις και από το φθινόπωρο. Σήμερα πραγματοποιούμε μια εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου για ένα ντοκουμέντο για μια μεγάλη ιστορική περίοδο της χώρας μας, αυτή της δικτακτορίας, τα χρόνια 67-74. Αντλούμε συμπεράσματα για αυτή την περίοδο, από αυτή την περίοδο και για τη στρατηγική του ΚΚΕ, την πολιτική του εκείνα τα χρόνια. Βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα που θα μας είναι για το σήμερα χρήσιμα και νομίζουμε ότι πρέπει να απασχολήσει αυτή η περίοδος ακόμα περισσότερο και τους ιστορικούς μελετητές, αλλά κυρίως τον ελληνικό λαό, γιατί πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, αλήθειες και ψέματα, και κάπου πρέπει να βγάλουμε και μια άκρη, θα έλεγα. Σήμερα η εκδήλωση που κάνουμε δεν έχει καθαρά τη μορφή της παρουσίασης μόνο ενός βιβλίου. Θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από αυτά τα συμπεράσματα που σας έλεγα και πιο πριν. Λένε οι μεγάλοι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, μια φορά είναι τραγωδία, την άλλη φορά είναι φάρσα, σαν φάρσα. Πάση περιπτώσει, σήμερα υπάρχει αυτή η κατάσταση που βιώνει όλος ο λαός. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο λαός δεν πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να ανατρέψει την εξουσία του κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι η πηγή των δεινών. Όσα τραβάει ο κόσμος, τα τραβάει ακριβώς επειδή την κοινωνία την κουμαντάρει το μεγάλο κεφάλαιο, οι πολυεθνικές και όλες οι συμμαχίες που έχουν, οι εσωτερικές και οι διεθνείς, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή, ρίχνει βάρος στο να συνειδητοποιηθεί καταρχάς η ουσία του προβλήματος, παράδειγμα ποιος θέλει για το χρέος, έτσι, είναι σημαντικό. Δεν φταίει ο λαός, φταίνε οι επιχειρηματίες, αυτή τα μονοπόλια που πήραν αυτά τα λεφτά, θησαυρίσαν, κερδίσαν και τώρα τα ρίχνουν στον κόσμο να αποπληρώσει, να πούμε, το χρέος. Και πληρώνει ο λαός φυσικά μέχρι τώρα. Να συνειδητοποιήσει λοιπόν τις αιτίες της κατάστασης και να οργανώσει τον αγώνα του με στόχο όμως την ανατροπή της εξουσίας. Στην πάλη αυτή για τον τελικό στόχο μπορεί πραγματικά να κατακτά νίκες μικρές που θα τον οδηγούν σε μια ανακούφιση της ζωής του.